Και αυτό γιατί έχουμε στην Ολομέλεια ένα νομοσχέδιο που επιτέλους ρυθμίζει ζητήματα τα οποία εδώ και καιρό αποτελούν όρημα κοινωνικά αιτήματα. Ένα νομοσχέδιο που έρχεται να διευκολύνει τους πολίτες της χώρας ως προς την οριοθέτηση και την άσκηση των δικαιωμάτων τους, χωρίς διακρίσεις, χωρίς διαχωρισμούς, χωρίς ναι μεν αλλά. Είναι μια ξεχωριστή μέρα για εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους που βγαίνουν επιτέλους από την αφάνεια. Από το πλήθος των θετικών διατάξεων που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο, θα ήθελα να εστιάσω σε δύο συγκεκριμένα σημεία. Το μεν ένα αφορά τις ρυθμίσεις περί ελευθερίας της έκφρασης του τύπου, το δε άλλο τα άρθρα για το σύμφωνο συμβίωσης, για το οποίο σύμφωνο ακούγονται ακόμη και σήμερα, εν έτη 2015, τόσο μυσαλόδοξες απόψεις ώστε να επιβάλλεται η συνεπής και όσο το δυνατόν μεγαλύτερη υπεράσπιση του. Ως προς το άρθρο 37, καταρχάς αισθάνομαι να δηλώσω την ανάγκη ως δημοσιογράφος την ικανοποίησή μου για το τι προβλέπεται πλέον. Η κατάργηση της ελάχιστης προβλεπόμενης υποχρεωτικής χρηματικής αποζημίωσης που έπρεπε να καταβληθεί λόγω ηθικής βλάβης εκ μέρους του ιδιοκτήτη του εντύπου έναντι αδικηθέντος, αποτελούσε νομική πρόβλεψη επί της ουσίας τυποκτώνα. Εδώ όμως θα ήθελα να μην παρεξηγηθώ. Εννοείται πως πρέπει να υπάρχει προστασία του κάθε πολίτη απέναντι σε συκοφαντικά δημοσιεύματα. Και βεβαίως υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που ο πολίτης δικαίως επικαλείται αυτή την προστασία. Δυστυχώς στο δημοσιογραφικό επάγγελμα υπάρχουν πρόσωπα τα οποία όχι μόνο δεν το τιμούν, αλλά αποτελούν ντροπή για όσους εργαζόμαστε στον χώρο αυτό. Όμως, η προστασία του πολίτη δεν είναι δυνατόν να φτάνει στο σημείο της φήμωσης της δημοσιογραφικής κριτικής εξαιτίας της επικρεμάμενης απειλής της αγωγής εκ μέρους ισχυρών εναγόντων. Η χρηματική ικανοποίηση για δυσφήμιση θα πρέπει να βρίσκεται σε λογική σχέση με την προκληθήσα στην υπόλοιψη του ατόμου βλάβη και η επί της ουσίας προτροπή του νομοθέτη για πράξη επανόρθωσης θα συμβάλλει αφενός μεν στη γρήγορη αποκατάσταση της τυχόν ηθικής βλάβης, αφετέρου δε στην αποτροπή φαινομένων έμεσης λογοκρισίας. Έρχομαι τώρα στα άρθρα 1 έως 14 που αφορούν το Σύμφωνο Συμβίωσης. Με τις νέες ρυθμίσεις, η χώρα εναρμονίζεται με τις διεθνείς υποχρεώσεις της, το σύμφωνο γίνεται λεπτομερέστερο και πιο λειτουργικό και ισχύει πλέον και για τα ομόφυλα ζευγάρια. Γεγονός που προκάλεσε πλήθος υποκριτικών αντιδράσεων από όσους επιμένουν να κλείνουν τα μάτια και τα αυτιά στο τι συμβαίνει γύρω τους. Ας δούμε όμως όλοι και όλες μαζί τι είναι αυτό που πραγματικά νομοθετείται. Το Σύμφωνο Συμβίωσης είναι μια σύμβαση μεταξύ των μερών. Αναγνωρίζει ωστόσο τις οικογενειακές σχέσεις που δημιουργούνται μεταξύ τους. Σε αντίθεση με τι συνέβαινε με τον προηγούμενο νόμο που θέσπιζε την κατωτερότητα του συμφώνου έναντι του γάμου, ο νέος νόμος αφενός αναγνωρίζει τις οικογενειακές σχέσεις των μερών, αφετέρου προωθεί την ιδιωτική αυτονομία, δηλαδή το σεβασμό της ιδιωτικής βούλησης των μερών. Και αυτό το τόσο προφανές για μια δημοκρατική κοινωνία που σέβεται τις όποιες επιλογές των μελών της, ανάγεται σε ζήτημα εξαιρετικά σφοδρής αντιπαράθεσης. Δυστυχώς διαβάσαμε και ακούσαμε πολλές μυσαλόδοξες φωνές αυτές τις μέρες. Υπάρχει μια μερίδα συμπολιτών μας που αρνούνται στους ανθρώπους με διαφορετικό σεξουαλικό προσανατολισμό το δικαίωμα να ζουν συντροφικά με τον άνθρωπο που έχουν επιλέξει. Άνθρωποι του Κοινοβουλίου, ευτυχώς λίγοι, που κατά τα άλλα μιλούν για δημοκρατία, και οι ιεράρχες, ας ελπίσουμε μεμονωμένοι, της χριστιανικής θρησκείας, της θρησκείας που διακηρύσει την αγάπη, εναντιώνονται στην επέκταση του συμφώνου σε όλους τους πολίτες της χώρας, προσποιούμενοι πως δεν γνωρίζουν ότι υπάρχουν ομόφυλα ζευγάρια που αναγκάζονται να ζουν σε καθεστώς νομικής ανυπαρξίας, σε ένα καθεστώς νομικού κενού. Οδηγημένοι από έναν σκοταδιστικό φόβο απέναντι στο διαφορετικό, αρνούνται σε μερίδα συνανθρώπων μας τη δυνατότητα να ρυθμίζουν περιουσιακά, ασφαλιστικά και κληρονομικά θέματα όπως εκείνοι επιθυμούν. Με τον παρόντα νόμο, τέτοιου είδους διακρίσεις επιτέλους πάβουν να υφίστανται. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όσο περισσότερο η πολιτεία αντιλαμβάνεται και υλοποιεί την αρχή της ισότητας, τόσο λιγότερο χώρο θα βρίσκει ο ρατσισμός στην πράξη. Για το λόγο αυτό δεν είναι δυνατόν να αρνιόμαστε πλέον τα προφανή. Δεν είναι δυνατόν να μην παρέχεται ισονομία και προστασία της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής σε κάθε συμπολίτη μας ανεξαρτήτως του σεξουαλικού αυτοπροσδιορισμού του. Δεν είναι δυνατόν σε μια δημοκρατική κοινωνία να διατηρείται μια έννοια νομικού αποκλεισμού απέναντι σε οποιονδήποτε. Η σημερινή ψήφη του νομοσχεδίου μπορεί εκ πρώτης όψεως να αφορά μόνο μια ομάδα συμπολιτών μας, όμως στην πραγματικότητα είναι μια πράξη αναγνώρισης της ισότητας και της ισονομίας όλων των πολιτών. Μια πράξη βαθιάς δημοκρατίας. Μόνο μια κοινωνία που αναγνωρίζει και σέβεται τη διαφορετικότητα είναι μια κοινωνία που σέβεται συνολικά τον άνθρωπο ως οντότητα και ξεχωριστά ως άτομο.
Σήμερα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο ιτάται και υποχωρεί η πολυετής εκ μέρους της πολιτείας θεσμική άρνηση των δικαιωμάτων της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Σήμερα ο κοινωνικός συντηρητισμός δέχεται ένα σοβαρό πλήγμα και όλοι εμείς, οι βουλευτές και οι βουλεύτριες του ΣΥΡΙΖΑ, είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Η απελευθέρωση του ανθρώπου σε όλα τα επίπεδα, άρα και στο ερωτικό πεδίο, ο σεβασμός στα δικαιώματα όλων, η άρνηση κάθε επιβολής μιας δήθεν κανονικότητας, η αποδοχή του ότι όλοι είμαστε ίσοι αλλά όχι οι ίδιοι, είναι μέσα στις πρωταρχικές αξίες της αριστεράς. Δύο λόγια ακόμα, κύριε Πρόεδρε, και τελειώνω. Γνωρίζουμε ότι μένουν ακόμα πολλά ανοιχτά ζητήματα. Η επέκταση του Συμφώνου Συμβίωσης δεν θα λύσει από μόνη της τα ζητήματα ομοφοβίας. Ας θεωρηθεί όμως η σημερινή ψηφοφορία μια σημαντική παρακαταθήκη για όλα όσα πρέπει να ακολουθήσουν. Έτσι ώστε ο φόβος απέναντι στη διαφορετικότητα, τη μητέρα του ρατσισμού, να αρχίσει να ξεριζώνεται επιτέλους από το κοινωνικό σώμα. Και θα κλείσω με μια φράση. Η επιλογή που έκανα ήταν να ζήσω με ειλικρίνεια τη ζωή μου, μας είπε προχθές στην Επιτροπή η Στέλλα Μπελιά, η πρόεδρος της οργάνωσης Οικογένειες Ουράνιο Τόξο, των οικογενειών δηλαδή, με γονείς μέλη της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Μέρες που είναι, ας κοιταχτούμε ευθαρσώς όλοι στον καθρέφτη μας και ας απαντήσουμε ειλικρινά. Πόσοι και πόσες από εμάς το έχουμε κάνει πράξη στη δική μας ζωή. Σας ευχαριστώ. Πριν δώσω το λόγο στον επόμενο ομιλητή.